Όπως είναι το χιλιομόδι, είναι η Καμαρέτα, είναι η Κλένια, είναι ο Άγιος Βασίλειος. Καταλαβαίνετε. Και λέει ότι θα γίνουν τόσες πενταετίες, έχει περάσει, έχει εγκριθεί. Έχει περάσει από το τεύχος της. Νομίζω ότι μπορεί να δοθεί λύση. Έχει εγώ να το μετωπίσει και άλλες περιοχές και έχει δοθεί λύση. Εντάξει, μένουμε τόσοι άνθρωποι εδώ. Δεν μπορεί να έχουμε τον καρκίνο μέσα στο σπίτι μας. Είναι απαράδεκτο. Και με βάση όλα αυτά που έχουν γίνει τώρα τελευταία. Λοιπόν, πρέπει να σταματήσει αυτό. Να βρεθεί άλλη λύση. Να το χάρο πάνω από το κεφάλι μας. Να αναπνέουμε τώρα τον καρκίνο μέσα στο σπίτι μας. Δεν είναι δυνατόν αυτό να συμβεί. Τόσοι άνθρωποι εδώ. Ο οικισμός είναι σε ανάπτυξη. Έχει γίνει το θέατρο εδώ, το Ειρήνη Παπά, είναι σε ανάπτυξη. Χτίζονται σπίτια καινούρια. Είμαστε στην περιοχή της Καμαρέτας, του οικισμού Καμαρέτα, Χιλιομοδίου. Και είμαστε πάνω στο δρόμο της Φανερωμένης. Στο νούμερο 10. Τι πρόβλημα υπάρχει? Βλέπουμε εδώ η υψηλή τάση περνάει πάνω από τα σπίτια. Περνάει πάνω από τα σπίτια και κάθε τόσο έρχονται, ελέγχουν αυτοί και κοιτάνε πόσο κατά πόσο είναι το ύψος των γκαλωδίων κτλ. Το χειμώνα δε όταν γίνεται παρουσιάζει μαγνητικά φαινόμενα εκεί πέρα και λάμψεις και τα λοιπά στους μονοτήρες. Εν τω μεταξύ όπως δείτε εμείς είμαστε ακριβώς πάνω από το σπίτι. Ναι. Παίρνοντας το σπίτι εμείς αυτά δεν τα είχαμε προσέξει και δεν τα είχαμε δει όλα αυτά, ναι, όταν το πήραμε το σπίτι. Και τώρα αυτοί από ό,τι λένε θα αναβαθμίσουν. Λένε, είναι σίγουρο ότι αναβαθμίζεται, ναι, και εμείς είμαστε ενάντια σε αυτό, Γιάννη. Το πρόβλημα είναι σημερινό. Η ΔΕΗ θέλει να αναβαθμίσει αυτό το δίκτυο, το οποίο είναι, δημιουργεί τόσα προβλήματα στους κατοίκους που πρέπει να το ξανασκεφτούν. Εδώ ο άνθρωπος έχει πρωτοστατήσει μαζί με άλλους κατοίκους και ξέρει τις λεπτομέρειες που θέλω να σας τις πει. Θέλει να, εσείς γενικά όλοι οι κάτοικοι θέλουν να φύγουν, να απομακρυνθούν σε άλλη απόσταση, καλημέρα, να πάνε σε άλλο σημείο? Μα όταν αναβαθμιστεί το δίκτυο εμείς πρέπει να φύγουμε. Μεγάλα προβλήματα. Εδώ, έλα τα σούλα. Και ναι, το σχεδίο. Ναι. Είμαστε σε οικισμό. Δεν είναι εξοχικά τα σπίτια, είναι μόνιμες κατοικίες. Μένουμε μόνιμα. 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 Ναι. Δηλαδή συνέχεια. Εδώ γίνεται ένα έγκλημα, όπως άλλα πολλά που γίνονται, από την αναλυσία του κράτους. Αυτά τα ηλεκτροφόρα καλώδια είναι καρκινογόνα. Λοιπόν, είναι απαράδεκτο. Και την ευθύνη την έχουν τόσο οι κυβερνήσεις επάνω, αλλά και η τοπική δημοτική αρχή. Λοιπόν, σας παρακαλούμε έχει πάρα πολύ. Από το Δήμο είτε κάνει παράπονα. Έχουν κάνει κάποια διαβήματα, αλλά δυστυχώς το κράτος μας είναι ανάλγητο. Δεν προσέχει καθόλου τους πελάτες. Βλέπετε τι εγκλήματα γίνονται συνέχεια. Κάποια στιγμή αυτό πρέπει να σταματήσει. Την 5η 23 του μηνός έχουμε κάνει προσωρινά και έχουμε δικαστήριο με την ΑΔΜΙΑ. Γιατί εκτός αυτής της κολόνας είναι και δεύτερη πυλώνα από εκεί. Δηλαδή μέσα τον οικισμό περνάνε δύο γραμμές. Οπότε έχει καταστραφεί όλη αυτή η περιοχή. Εδώ έχει το θέατρο, έχει την ταβέρνα, είναι το Φανερωμένη, είναι παιδικές κατασκηνώσεις. Οπότε καταλαβαίνετε όλη αυτή η περιοχή καταστρέφεται. Γιατί η ΑΔΜΙΑ εφόσον αναβαθμίζει τις κολόνες, κάνει καινούργια γραμμή. Ας περάσει απ' έξω, να βρει κάποιο τρόπο να κάνει καινούργια μελέτη να αποφύγει τον οικισμό. Μιλάμε για 5-6 πυλώνες δηλαδή, ναι, πρέπει να μεταφερθούν. Καταλάβατε, δεν είναι κάτι πολύ δύσκολο. Ναι. Λοιπόν, οπότε επαφιόμαστε στη δική σας την προσπάθεια να το αναδείξετε αυτό το θέμα, μήπως και γίνει κάτι. Αυτοί τώρα θέλουν στο ίδιο, στην ίδια πυλώνα. Ναι, όχι, ναι, ναι, να μεγαλώσουν, ναι, τις πυλώνες. Μεγαλώνει. Ναι, μεγαλώνει, τις ψηλώνει τις πυλώνες, αλλά αυξάνεται μεγάλη αυτή η παροχή του, η ισχύ του ρεύματος. Υπάρχει δυνατότητα, αφού θα γίνει από την αρχή. Ακριβώς. Υπάρχει δυνατότητα. Ακριβώς γι' αυτό το λόγο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Έχουν το ίδιο κόστος, ναι, δηλαδή, εφόσον αναβαθμίζουν, φτιάχνουν καινούργιες επάνω σε αυτές. Και καινούργιες βάσεις. Ναι, αυτές οι κολόνες είναι 4x4, αυτοί τώρα βάζουν 9x9. Οπότε καταλαβαίνετε τι καλώδια θα περάσουν επάνω. Και όλη αυτή η καμπύλη πόσο θα κατέβει με 9 καλώδια. Δεν τα ξέρουμε και ακριβώς τα ηλεκτρολογικά. Ως ενεργός πολίτης του Δήμου Κορινθίων και του Χιλιομοδίου, βρισκόμαστε στο Χιλιομόδι, σε μια όμορφη περιοχή, να συμπαρασταθούμε εδώ στους κάτοικους που στα καλά καθούμενα γίνεται μια αυθαίρετη αναβάθμιση και ποιος θα τους προστατεύσει από την ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία. Ένας σχεδιασμός ο οποίος δεν επιτρέπεται. Να είμαστε στο 2023 και η αυθαιρεσία του κράτους των 10 των δομών να είναι στο ανώτατο όριο.
Πρέπει οπωσδήποτε αυτό το έργο να σταματήσει. Πρέπει να βρεθούν άλλοι τρόποι. Υπάρχει η τεχνολογία, υπογειοποίηση και άλλα μέτρα που είναι ακόμα πιο ειδικοί να τα προτείνουν. Πάντως αυτό το έργο είναι ανεπίτρεπτο να συνεχιστεί, διότι η ακτινοβολία, η ηλεκτρομαγνητική και ο θόρυβος, γιατί προκαλείται και μεγάλος θόρυβος από αυτό, και δονήσεις και θόρυβος, και όλη αυτή η ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία, γιατί να τη ζήσουμε. Λίγο που κοίταξα, τη μελέτη, δυστυχώς δεν αναφέρει ότι περνάει και από οικισμούς. Ναι. Ήρθαμε λοιπόν εδώ να συμπαρασταθούμε, να διαμαρτυρηθούμε. Πιστεύω να ευαισθητοποιηθούν οι αρμόδιοι και στο δικαστήριο το οποίο είναι να γίνει σε λίγες μέρες, να δικαιωθούν και να αλλάξει όλο αυτό ο σχεδιασμός. Τα υπόλοιπα θα τα πούμε στο δικαστήριο. Βλέπετε αυτή την αναβάθμιση και το πλάτος που δίνουν τώρα στις παλιές κολόνες. Η παλιά είναι η μεσαία, έτσι. Η παλιά είναι η μικρή, η μεσαία. Και ναι, μας λέει η ΑΔΜΙΕ ότι θα περάσουν τα ίδια καλώδια, απλώς γίνεται αντικατάσταση. Είναι τριπλάσια η κολόνα. Η κολόνα είναι τριπλάσια. Και από ό,τι λένε θα περάσουν οι 6-9 σύρματα ακόμη. Οπότε καταλαβαίνετε την ακτινοβολία που έχουμε όλοι εμείς να παίρνουμε κάθε μέρα εδώ. Όλοι από λευκημία θα πάνε. Πόσα σπίτια είναι στην γύρω περιοχή εδώ? Είμαστε 22 κάτοικοι, έχουμε κάνει καταγγελίες. 22 σπίτια γύρω-γύρω σε όλη την περιοχή. Όλα, τραβάει το αλεξικέραφνο, όλους τους κεραφνούς, και έχουμε κάθε τρεις και λίγο, μόλις πιάσει κεραφνός, τα καίει όλα. Έχετε προβλήματα σοβαρά? Προβλήματα συνέχεια όλες έχουμε. Όλες τις συσκευές. Όχι, δεν αφήνει τίποτα. Αφού σου λέω, μέχρι το τηλέφωνο έχει κάψει. Το τηλέφωνο. Για όλους είναι. Δεν υπάρχει θέμα ότι δεν είναι. Είναι επικίνδυνο, γιατί είναι πάνω από το κεφάλι μας. Και δεν παίρνουν χαμπάρι. Και αν έχουμε διαμαρτυρηθεί, κανένας δεν παίρνει χαμπάρι.